Πήραμε λοιπόν μια γεύση, αν και πάρα πολλοί ήσασταν εκεί και θα δούμε λεπτομέρειες. Καταρχάς να πούμε ότι τα πλάνα ήταν από την ΕΡΤ, όπως είδατε, και υπήρχε και καλαματιανό μεσαινιακό άρωμα σε αυτήν την διοργάνωση. Όχι μόνο από την συμμετοχή όλων όσοι ήταν εκεί, που ήταν πάρα πολλοί, αλλά και η εκκίνηση, και είδατε και κάποια χαρακτηριστικά πλάνα, ήταν συμπαραγωγή με την Μπελογιάννης Audio Visual. Δεν ήταν μόνο η ΕΡΤ σαν ΕΡΤ, επομένως είχε και πολύ έντονο καλαματιανό χρώμα. Να τα λέμε και αυτά. Και να έρθουμε τώρα να καλησπερίσουμε έναν φίλο πάνω απ' όλα, τον πρόεδρο των Δρομέων Υγείας και άλλα πολλά, Χρήστος Μπένος, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία και καλή δύναμη στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι Χρήστος Μπένος, τώρα πριν πούμε του συλλόγου εδώ Δρομέων Υγείας, θυμάμαι ξεκίνησα τηλεόραση πριν 20 χρόνια, ακριβώς. Και βρήκα Χρήστο Μπένο. Και ήταν και τύπου αρχισυντάκτης ή όχι αρχισυντάκτης. Αθλητικά έκανε σίγουρα, τώρα γιατί δεν θυμάμαι, τέτοιο. Πέρασαν και τα χρόνια. Και θυμάμαι και το πρώτο ρεπορτάζ που μου είχε βάλει να κάνω, μια τηλεφωνική, τα πάντα. Για να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε, ποιους ανθρώπους συναντήσαμε, γιατί έχει σημασία να τα λέμε όλα, έτσι. Για πες μου καταρχάς, Χρήστο, σε γνώριμα άλλη μέρια. Ναι, ναι. Πρέπει να αρχίσεις να κάνεις μια εκπομπή τώρα. Σιγά σιγά θα γίνει γι' αυτό. Πόσα άτομα από εσάς, πολλοί κόσμος, ναι, και από τη Μεσσηνία. Εγώ έβλεπα στο Facebook ένας χαμός πραγματικά. Και από τους δρομείς υγείας και απλός κόσμος. Και απλός κόσμος, ναι. Από το σύλλογό μας πήγαν 202 άτομα σε τρεις παράλληλες εκδηλώσεις, στα 5 χιλιόμετρα που έγιναν χτες μαζί με το μαραθώνιο και στα 10 χιλιόμετρα που έγιναν το Σάββατο. Ήταν μια πολυπληθής αποστολή και το 2016, έτσι, μια και μου δίνεται ευκαιρία, ο σύλλογός μας έχει τιμηθεί από το ΣΕΓΑΣ ως η πολυπληθέστερη αποστολή. Ήταν τότε 215-220 άτομα και μας είχε βραβεύσει στον Γκαλά, στο επίσημο Γκαλά που ξεκινάει την Παρασκευή. Ξεκίνησε τώρα, έγινε στο Μέγαρο Μουσικής, τότε είχε γίνει στο Μαραθώνα, που είναι το Μουσείο του Μαραθωνίου Δρόμου. Και τουλάχιστον εμείς, σαν Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, είμαστε έτσι περήφανοι, να το πω, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, που έχουμε βάλει ένα μικρό λιθαράκι και έχουμε βγάλει τον κόσμο να τρέχει έξω. Είτε να περπατάει στο στάδιο, είτε να τρέχει, είτε στην παραλία, είτε οπουδήποτε αλλού. Έχουμε δώσει ένα ερέθισμα και ένα κίνητρο. Με αφορμή λοιπόν αυτόν τον 37ο μαραθώνιο, που είδαμε πολλοί κόσμοι μεταξύ, φοβερός ο νικητής, έτσι. Ναι, ναι, 42 χρονών ακόμα. Έκανε την επίθεση στα τελευταία 500 μέτρα και πολύ καλός ήταν και ο δικός μας, ο Έλληνας, ο Γκελαούζος, γιατί πριν, μια και μου δίνεται ευκαιρία, πριν 1,5 μήνα ήταν το. Φαβορή. Όχι, όχι, πριν 1,5 μήνα είχε τρέξει στο Βερολίνο, ναι, σε μια πολύ πιο ήπια, flat διαδρομή, όπως λέμε εμείς, ευθεία. Είχε κάνει 2,18, είχε κάνει ατομικό ρεκόρ. Ο Μαραθώνιος Αθήνας είναι από τους πιο δύσκολους στον κόσμο. Έχει μια ανηφορική κλίση 60% και χτες οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν εκεί οι καλύτερες. Ξεκίνησα με βροχή, μετά με υγρασία, μετά με ήλιο, με κόντρα αέρα λίγο στο, μετά περίπου στο Πικέρμι εκεί. Τέλος πάντων, είναι τεχνικά αυτά και έκανε 2,19, ένα καταπληκτικό χρόνο ο Γκελαούζος. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε και Έλληνες και δικούς μας αθλητές, ναι, οι οποίοι να διαπρέπουν. Να έρθουμε λίγο με αφορμή αυτόν τον αγώνα που είναι σπουδαίος, να μιλήσουμε για το Σύλλογο Δρομέων Υγείας. Σε βλέπω στο στάδιο, εν τω μεταξύ δεν μπορούμε να, να μας επιτρέψετε τον ελληνικό τώρα μετά από τόσα χρόνια, αιώνες. Ναι. Και λέω, Χρήστο, θα έρθω να τρέξω. Όσο έχω έρθει, έχουν έρθει και οι τηλεθεατές μαζί, ας πούμε. Εντάξει. Για ωραίο, πες μας λίγο, τι ακριβώς γίνεται, πού σας βρίσκει κανείς, τι μπορεί να κάνει για να. Έτσι, και αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής, να μάθουμε και συλλόγους και ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται. Κοιτάξτε, ο σύλλογός μας, είμαστε αδερφά σωματεία με τον Ορειβατικό Σύλλογο, είμαστε στο Ανατολικό Κέντρο, στο παλιό στρατόπεδο. Εμάς θα μας βρει εκεί, και θέλουμε να καθιερώσουμε και μία μέρα, μία Δευτέρα. 7 με 9, τώρα βρισκόμαστε έτσι σε συζητήσεις για να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό, για να έρχεται κάποιος να μας βρίσκει εκεί. Αλλιώς το γνώριμό μας στέκει, είναι αυτό που λες και εσύ, μας βρίσκει στο στάδιο. Εκεί τρέχουμε κάθε μέρα, εκεί είναι η ψυχοθεραπεία μας, να το πω σε εισαγωγικά, γιατί το τρέξιμο, ξέρεις, είναι αγχολητικό. Ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, από την πίεση της δουλειάς, από τα παιδιά, από τα προβλήματα είτε οικονομικής φύσεως, είτε κοινωνικά, είτε οικογενειακά, οτιδήποτε έχεις, ξεφεύγεις. Είτε και το περπάτημα στην παραλία, έχουμε πολύ ωραία παραλία, πολύ ωραία διαδρομή, όλοι να βαρύνουν, είτε να τρέχεις εκεί, είτε να περπατάς, να αθλείσαι γενικώς, να ξεφεύγεις λίγο.
Και από εκεί και πέρα, εντάξει, η καθημερινότητα και οι δυσκολίες είναι στο πρόγραμμά σου, δεν ξεφεύγω. Όχι απαραίτητα οργανωμένα, με την έννοια ότι μπορεί να δίνεται πώς. Είναι μέλη του συλλόγου, κάνουν κάποιες εξορμίσεις, συμμετέχουν. Πώς ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, να εμείς δεν έχουμε. Ο σύλλογος μας δεν είναι, να το πω έτσι. Εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι εκπαιδευτικός, να είμαι γυμναστής φυσικής αγωγής. Εντάξει, το να βοηθήσουμε και κάποιοι άλλοι, έναν που θα έρθει, εσέναν, ας πούμε, ένα πρόγραμμα, κάτι, πέντε πράγματα να κάνεις, θα το κάνουμε ευχαρίστως. Αν μπει σε μια διαδικασία. Μπορεί να το κάνεις με τους άλλους συλλόγους, αλλά κύρια, ηλικιωμένοι να το πω έτσι, θα πάνε, υπάρχει ένα σύλλογος, είναι το Καλαμάτα Running Project, που θα πάνε εκεί να κάνουν, να τους δώσουν κάποιο πρόγραμμα και οτιδήποτε άλλο. Αλλιώς θα το κάνει από μόνος του, είτε να μας συμβουλευτεί εμάς, φορώντας ένα απλό παπουτσάκι, όχι ιδιαίτερα ακριβό, ένα σορτσάκι, μια φανελίτσα, είτε τώρα το χειμώνα ένα στο θερμικό γιατί κάνει κρύο, και γενικότερα να τρέξει, να περπατήσει. Ήπια στην αρχή, να ξεφύγει, όπως σας είπα, συγγνώμη, λίγο από την καθημερινότητά του. Είτε για λόγους υγείας, είναι και για λόγους υγείας. Είτε για να γνωρίσει άλλους ανθρώπους. Είτε για να πει πέντε πράγματα. Είτε να κοινωνικοποιηθεί. Είναι, προσφέρει πάρα πολλά ο αθλητισμός και ιδιαίτερα αυτό το δωρεάν, στυλ του αθλήματος. Έτσι. Βέβαια, βέβαια δωρεάν. Βέβαια δωρεάν. Μπορεί είτε στο στάδιο, είτε γύρω μέσα από το χώρο του σταδίου, είτε και στην παραλία. Κάθε μέρα, εγώ ξέρω, κάθε μέρα. Εντάξει, εμείς μπορεί να είμαστε κάθε μέρα, εντάξει, κάποιοι θα πάνε και 2-3 φορές εβδομάδα, 4, είναι ανάλογα τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις που έχουν. Και να σας πω, Χρήστος Μπαίνος, παντός καιρού όμως. Εντάξει, δηλαδή, μας αρέσει. Εγώ ομπρελίτσα αυτό να πάρω το παιδί από το Στίβο, ας πούμε, Χρήστος Μπαίνος γύρους, με άλλους 2-3 μόνοι μας. Εντάξει, τρέχουμε με φίλους, εντάξει, εμάς. Το αποκορύφωμα του συλλόγου είναι ο δρόμος που κάνουμε, ο γύρος της Καλαμάτας. Φέτος είναι στις 25 Απριλίου και μου δίνεται ευκαιρία, γιατί είδα προηγουμένως, παρακολούθησα απ' έξω τη συζήτηση που είχατε. Πέρσι ήταν αφιερωμένος ο αγώνας στο Σύλλογο Τυφλών Καλαμάτας και φέτος είναι αφιερωμένος στον καρκίνο του μαστού. Τα τελευταία 15-20 χρόνια πάντα αφιερώνουμε κάπου τον αγώνα. Η τρέλα μας εισαγωγικά είναι αυτό, να μπορέσουμε ή και το έργο το κοινωνικό να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι από τον αγώνα που κάνουμε, που είναι η κορύφωση, να το πω έτσι, της δραστηριότητάς μας. Και φέτος είναι 25 Απριλίου του 20, να προσφέρουμε κάτι σε ένα κοινωνικό σύνολο. Στο Διαβήτη, στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, στο Ξαναρχίζω, στο Καρκίνο. Σε πολλά έχουμε κάνει τα τελευταία 15 χρόνια και συνεχίζουμε. Με τη δύναμη. Η προσφορά πώς έρχεται, δηλαδή. Με την μέσα έννοια. Από. Ναι. Μέσα από τις συνδρομές που έχουμε εμείς σαν ταμείο, αλλά και μέσα από, από αυτά που παίρνουμε από τον αγώνα, από τα λεφτά που περσεύουν και βάζουμε και μέσα από το ταμείο μας κάτι και δίνουμε, ας το πούμε, πέρσι ήταν μια μηχανή Braille, μια και μου δίνεται ευκαιρία, και 12 μπαστούνια. Στο Ξαναρχίζω είχαμε δώσει ένα ποσό, δεν χρειάζεται να λέμε νούμερα, και στο Ξαναρχίζω είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, γιατί ο σύλλογός μας προτάθηκε από το ΣΕΓΑ, σαν πολυπιθέστερο τότε σύλλογος. Τα έσοδα του μαραθωνίου που παρακολούθησα προηγουμένως στο βίντεο, υπάρχει ο μαραθώνιος στην Αθήνα, το brand name του μαραθωνίου, είναι φάμελο αυτών των μεγάλων μαραθωνίων σε όλο τον κόσμο. Μαζεύονται κάποια έσοδα, σημαντικά. Και ο ΣΕΓΑ μας πρότεινε να διαλέξουμε εμείς ένα σύλλογο από την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας της Μεσσηνίας, να του δώσουμε ένα ποσό. Και εμείς διαλέξαμε και αποφασίσαμε στο Ξαναρχίζω, που είναι για άτομα με εμπειρία καρκίνου. Και δόθηκε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό, δεν χρειάζεται αναφοράς. Είμαστε άνθρωποι χαμηλών τόνων, το προβάλαμε σε αυτούς, δημοσιοποιήθηκε πόσο ήτανε και, πώς να σας πω, ήτανε το μεγαλύτερο μετάλλιο για μας. Εντάξει, σίγουρα είναι το μετάλλιο που τερματίζει, σίγουρα είναι η συγκίνηση που θα μπαίνει στο Παναθηναϊκό στάδιο, αλλά το να μπορέσω να βλέπω το χαμόγελο του φίλου μου του Γιάννη του Χαραλαμπόπουλου, που είναι τυφλός μαζί με τη Γεωργία, τη σύζυγό του, είτε άλλα παιδιά, είτε να τους βλέπουμε τα μπαστούνια που το έχουμε, και το λέω και έτσι και συγκινούμε, είναι ότι καλύτερο για μας. Εμείς κάνουμε την τρέλα μας, αν θες να το πεις, τρέχουμε είτε με βροχή είτε όχι, αλλά το να μπορέσουμε μεθαύριο να προσεγγίσουμε άλλους πέντε, να δώσουμε το ερέθισμα, να βγάλουμε τον κόσμο έξω, αλλά και να δώσουμε ό,τι μπορούμε, αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για μας. Το μήνυμα λοιπόν ποιο είναι στον κόσμο που μπορεί κάποιοι να μην έχουν και χρήματα και για το γυμναστήριο, ή να λένε ναι, θέλω παρέα, ή να σκέφτονται, ή να λένε τώρα. Τι να κάνω. Παρέα θα βρει στο στάδιο. Παρέα θα βρει. Με τους δικούς του ρυθμούς θα βρει. Άλλοι πάνε πιο αργά, άλλοι πάνε πιο γρήγορα. Και παρέα θα βρει και στο δρόμο, στην παραλιακή να περπατήσει. Το μήνυμα είναι να βγει να τρέξει, να αθληθεί, να ξεφύγει λίγο από την καθημερινότητά του και από τα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα και θα υπάρχουν προβλήματα πάντα. Να ξεφύγει λίγο. Και είναι και, να το πω, ανέξοδο. Δεν είναι τίποτα. Ένα ζευγάρι παπούτσια, τα ρουχαλάκια και έρχεσαι και τρέχεις. Και πολλές εξορμήσεις για να κλείσουμε έτσι, επειδή μας τράβηξε ο χρόνος. Κάνουμε εξορμήσεις, πηγαίνουμε γενικότερα στην Ελλάδα σε διάφορους αγώνες, στο Ναύπλιο, στο Άργο, στην Αθήνα, στα Γιάννα έχουμε πάει στο μαραθώνιο,
στην Πάτρα, αλλά και πάμε και στο εξωτερικό. Έχουμε πάει πολλές φορές στο εξωτερικό με τα παιδιά. Εγώ δεν έχω πάει. Έχουν πάει τα παιδιά του συλλόγου στην Πράγα, στη Βιέννη, στη Ρώμη. Εντάξει, συμμαζεύονται φίλοι, πηγαίνουν, διασκεδάζουν. Διαφημίζουμε την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία στο εξωτερικό, πάντα με τη σημαία του συλλόγου. Και να πω ότι έχουμε δώσει και το ερέθισμα και σε άλλες μικρές κοινωνίες στη Μεσσηνία. Γίνονται αγώνες στην Κυπαρισία του Αγίου Πνεύματος, στη Στούπα στις αρχές Ιουλίου, στους Γαργαλιάνους, στα Φιλιατρά, στη Χώρα, στα Νεστόρια. Υπάρχει ένα ερέθισμα και το δρομικό κίνημα, να πω, έχει αυξήσει τη δυναμική του τα τελευταία χρόνια. Εχθές, να φανταστείτε, ήταν 60.000 για πρώτη φορά από όλο τον κόσμο. Βέβαια, στο Μαραθώνιο τρέξανε γύρω στους 16.500-17.000. Είναι τρομερό το νούμερο. Και σας είπα, υπάρχει μεγάλη ασφάλεια, πολλές παροχές από την Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή. Πράγμα που δεν συναντάμε έξω, που μου έχουν πει τα παιδιά. Επειδή είναι ο χρόνος περιορισμένος, εγώ δεσμεύομαι να έρθουμε κάμερα, να τρέξουμε μαζί, να τα κάνουμε όλα αυτά και να κάνεις εσύ το ρεπορτάζ. Βεβαίως. Ας θυμηθούμε τα παλιά. Έτσι. Λοιπόν, Σύλλογος Δρομαίων Υγείας Μεσσηνίας. Σας βρίσκουν και στο κτίριο 30 και στο γήπεδο. Οτιδήποτε θελήσουν στο γήπεδο. Υπάρχει και το site. Θα τον δείτε, το Χρήστο να τρέχει. Υπάρχει και το site του συλλόγου, το wsdim.gr, το οποίο είναι ενημερωμένο, το οποίο ενημερώνει για εκδρομές, για τα πάντα. Υπάρχουν τα τηλεφωνά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χάρηκα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ.